Κύριε Κανακαράκη, καλησπέρα σας. Από το News Hub ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας για να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε λίγο πού πάνε τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινότητά μας, με την ακρίβεια, η οποία συνεχίζει να ταλαιπωρεί και να απομυζεί το εισόδημα του μικρομεσαίου αλλά και του μικρού καταναλωτή. Πηγαίναμε καθημερινά σχεδόν στο σούπερ μάρκετ, αναζητούμε τις προσφορές οι οποίες έχουν εκλείψει, ενώ παρατηρούμε, θα έλεγα, αυξήσεις και στα ιδιωτικής ετικέτας πλέον προϊόντα. Πολλά τα ερωτήματά μου, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Σε ποιο επίπεδο τώρα βρισκόμαστε? Η ακρίβεια συνεχίζει να παίρνει την ανιούσα στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, κύριε Κανακαράκη, ενώ βλέπουμε ότι αποσυμπιέζεται από τη μία πλευρά ο πληθωρισμός και πέφτει η τιμή τόσο στο υγρά αέριο, στο αέριο ευρύτερα. Έχει φτάσει γύρω στα 32 δολάρια με τιμές Ολλανδίας. Την ίδια ώρα δεν βλέπουμε να επηρεάζονται τα προϊόντα και να έχουμε μείωση προς τα κάτω αναφορικά με τις τιμές τους. Τι συμβαίνει τελικά στην αγορά? Κοιτάξτε, μια εκτίμηση που έχω είναι ότι για, μέχρι το τέλος του χρόνου και ίσως και τους πρώτους δύο μήνες του νέου χρόνου, του νέου του 2024, θα υπάρχει αυτός ο πληθωρισμός, όπως πολύ καλά περιγράψατε, στα τρόφιμα. Τώρα πλέον πλησιάζει πιο πολύ στην κατηγορία του τροφίμων παρά σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Και βέβαια αυτό θα έχει μια επίπτωση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αυτό σημαίνει γιατί τιμές που βλέπουμε σήμερα στα ράφια, το σούπερ μάρκετ, είναι οι τιμές που είχαν οι τιμές των συντελεστών από παραγωγούς χώρες που ήσχαν αρκετούς μήνες πριν, όταν είχαν παραχθεί τα συγκεκριμένα τρόφιμα. Και βέβαια, ένας άλλος λόγος είναι ότι από θέματα που είχαν παραχθεί με τις παλαιότερες τιμές που ήταν πολύ πιο ακριβές, είναι εύλογο να υπάρχουν ακόμα στην αγορά, άρα να συνεχίζει αυτή η ακρίβεια στα ράφια. Δεν είναι μόνο όμως και θα ήθελα να απομυθοποιήσω κάποιες καταστάσεις. Ναι. Δεν είναι μόνο μόνο αυτός ο λόγος. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτό υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικές αιτίες, όπως η κλιματική αλλαγή, όπου παρατηρούμε ότι οι χώρες οι οποίες καλλιεργούσαν, ακόμα μιλάμε και για το ρύζι, που και το ρύζι το βλέπουμε και στις επόμενους μήνες να έχει και αυτό ανωδική τάση, βλέπουμε ότι δεν παράγουν αυτά που πρέπει να παράγουν, διότι δεν υπήρχαν πολλές και καλές βροχοπτώσεις, ειδικά στην Νότια Αφρική, ειδικά στις χώρες στο νότιο κλάδο της Ασίας, όπου βλέπουμε ότι έχουν όχι μόνο μειωθεί η παραγωγή, βλέπουμε ότι και οι ποσότητες δεν καλύπτουν και τις δικές τους εγχώριες, αν θέλετε, ανάγκες. Με αποτέλεσμα και οι τιμές εκεί να είναι πολύ ακριβές. Ένας άλλος λόγος είναι η ζάχαρη, που βλέπουμε ότι η ζάχαρη από προ-πανδημίας, προσέξτε με ποια περίοδο το συγκρίνω, εποχή, παρατηρούμε μια αύξηση γύρω στο 130% με 140%. Αυτό γιατί η ζάχαρη χρησιμοποιείται στα βιοκαύσιμα, απορροφούν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από τις καλλιέργειες των σαχαροκάλαμων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η ανάλογη ποσότητα στην αγορά, άρα γι' αυτό βλέπουμε και η τιμή της ζάχαρης συνεχώς να ανεβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επίσης, παρόλο ότι οι εμπορικές συμφωνίες, ειδικά στο καλαμποκέλαιο και στα ρύζια από χώρες όπως την Ουκρανία, όπως τη Ρωσία, και δεν θα κουράσω να λέω ότι να είμαι κι εγώ ένας, αν θέλετε, τυπικός αναλυτής, ότι η πολεμική σύραξη Ουκρανίας και Ρωσίας έχει συντελέσει, που έχει βέβαια συντελέσει, αλλά δεν θα συνεχίσω να το λέω αυτό, όσο θα σας πω ότι παρόλο που ελευθερώθηκαν οι εμπορικές συμφωνίες, τα κόστη μεταφοράς παραμένουν ακριβά, έχουν μεν πέσει σε κάποιες αξίες, αλλά και πάλι παραμένουν σε ακριβά επίπεδα, όπως και η θαλάσσια διαβλή από τη Μαύρη Θάλασσα προς την Ευρώπη, mm-hmm. Και προς τη δικιά μας θάλασσα οι τιμές τους δεν έχουν μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που να επιτρέπουν, αν θέλετε, ακόμα μια καλύτερη χαλάρωση των τιμών. Δεν ξέρω αν έγινε σαφής στην απάντηση. Στην ανάλυση, ναι. Ωστόσο, βλέπουμε ότι
η ενέργεια έχει πέσει σε επίπεδο ηλεκτρισμού, έχει πέσει το αέριο. Βάσει αυτών των δεδομένων, των δύο πηγών ενέργειας που παράγονται τα τρόφιμα, δεν έπρεπε να έχουμε μια σχετική αποκλιμάκωση σε συνάρτηση και με την αποσυμπίεση του πληθωρισμού το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο? Υπάρχει μια μικρή πολύ ελάχιστα μικρή αποσυμπίωση και δεν μπορεί να υπάρξει μεγάλη αποσυμπίωση, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως στον πρόλογό μου, ότι βλέπω τις τιμές και τα αποθέματα που είχαν παραχθεί από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που ήταν ήδη ακριβές οι πρώτες ύλες. Για παράδειγμα, οι ανατιμήσεις ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2021 και ξεκίνησαν και τις κάναμε κατανοητές εμείς σαν καταναλωτές. Σαν καταναλωτές. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν πολύ αυξημένες σε αριθμό και σε ένταση. Δηλαδή, ναι, σε διψήφια νούμερα, και μπορεί να είχαμε και μια ανατίμηση σε ένα προϊόν δύο ή και τρεις φορές μέσα σε ένα εξάμηνο ή μέσα στον χρόνο. Αυτό δεν το είχαμε συνηθίσει, γιατί ανατιμήσεις υπήρχαν και θα υπάρχουν ανατιμήσεις. Τις βιώναμε κάθε χρόνο περίπου αρχές του χρόνου ή στα μέσα του έτους, αλλά τα ποσοστά τους ήταν μικρά, ήταν 2-3%. Τώρα βέβαια τα ποσοστά τους σε αυτές τα δύο χρόνια που περάσαμε το 2021, τον Αύγουστο του 2021 μέχρι σήμερα, έχουν αυξηθεί σε ένταση και σε βαθμό και σε ποσοστά, δηλαδή σε διψήφια, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορετική εικόνα, η οποία βέβαια αποκριτογραφήθηκε στα ράφια του σούπερ μάρκετ με αύξηση των τιμών. Ένας άλλος λόγος είναι ότι παρόλο που ο ηλεκτρισμός, και ακόμα εγώ θα σας πω και ένα άλλο λόγο που δεν μου αναφέρατε, και οι ζωοτροφές έχουν πέσει λιγάκι. Mm-hmm. Άρα γιατί το κρέας είναι ακόμα ακριβό? Γιατί ήδη στην Ευρώπη έχουν σπάξει πολλές ποσότητες, ειδικά στο βοδινό κρέας, δεν σηκώνει η παραγωγή τους, αν θέλετε η εκτροφή τους, με αποτέλεσμα να έχουν πολλές ελλείψεις και εκεί, άρα και το βοδινό κρέας να είναι σε υψηλές τιμές. Άρα διαβλέπετε ότι τέλη του 23, αρχές του 24 θα αρχίσουμε να βλέπουμε στο καλάθι του νοικοκυριού να έχουμε αποσυμπίεση στιμές? Θα έχουμε μια, πιστεύω και όλοι οι εκτιμητές το λένε αυτό, μια αποσυμπίεση στις τιμές. Δεν θέλω όμως να σας πω ψέματα. Ναι. Δεν νομίζω να δούμε τις τιμές που είχαμε πριν 2-3-4 χρόνια. Δεν νομίζω. Αυτές τις εποχές πλέον δεν θα τις ξαναζήσουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω αυτό, αλλά η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα δούμε αυτές τις τιμές. Ακόμα και αν όλα αυτά ομαλοποιηθεί η όλη κατάσταση, ναι, στο όλο σύστημα, δεν θα επανέλθουμε στις τιμές προ-τριετίας. Ναι, είναι πολύ δύσκολο, γιατί όλοι αυτοί οι παράγοντες, δηλαδή φανταστείτε, θα αλλάξει το κλίμα, θα υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή. Εκτός αν όλοι αυτοί οι παράγοντες για κάποιο λόγο συνεργαστούν όλα αυτά μαζί που είπα προηγουμένως για να γίνω κατανοητός και στον κόσμο, και όλα αυτά λειτουργήσουν υπέρ. Τότε ναι, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν, από τη μία βλέπουμε μία αύξηση στους μισθούς της τάξης του 4-5-6% και από την άλλη βλέπουμε ότι αυτή η αποσυμπίεση μέχρι τα τέλη του έτους ή στις αρχές του επόμενου θα είναι επίσης πάρα πολύ μικρή σε σχέση με προδιετίας-τριετίας. Ναι, σωστά. Σωστά. Όπως το είπατε. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο πληθωρισμός είναι πλέον σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εγχώριος, δηλαδή συγγνώμη εισαγόμενος, δηλαδή έρχεται από τις έξω χώρες, γιατί βλέπετε ότι όλα τα προϊόντα έχουν ακριβήνει και στην Ευρώπη και σε μεγάλες χώρες. Είτε στο νότιο είτε στο βόρειο κλάδο της Ευρώπης θα δείτε μια τεράστια αύξηση των τιμών. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο. Άλλοι μισθοί βέβαια είναι εκεί. Εντάξει, ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά είναι άλλοι μισθοί, άλλες ταχύτητες στους μισθούς. Ναι. Πέστε μου, γιατί έχουν σταματήσει. Μια διαφοροποίηση που είναι αξιοσημείωτο να το πω και είναι νομίζω μια είδηση αυτό. Ναι. Ότι υπάρχει μάλιστα, αρχίζω και αντιλαμβάνομαι και μακάρι να πάρει και μεγάλη έκταση αυτό που θα σας πω, μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Ειδικά στα εγχώρια προϊόντα και ειδικά σε παραγωγικές εταιρείες ελληνικής προέλευσης, mm-hmm, ακόμα και στα τρόφιμα, γιατί ο ανταγωνισμός έχει γίνει τόσο πολύ ισχυρός που αρχίζει η αγοραστική δύναμη έχει απομειωθεί, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν αντέχουν και βλέπουμε πλέον, ειδικά ο Μάιος, για πρώτη φορά, αν θέλετε τη δικιά μου εκτίμηση, που είναι ο βατήρας το πώς θα πάει η οικονομία και για το επόμενο χρονικό διάστημα, ειδικά ο μήνας Μάιος, ναι, βλέπουμε ακόμα και στην τουριστική σεζόν και η ποιότητα του τουρισμού είναι μέτρια, αλλά δεν υπήρχε και μεγάλη κατανάλωση τόσο από ξένους τουρίστες ή από τους Έλληνες ή τους κριτικούς, αν θέλετε να το περιορίσω εδώ πέρα στο νησί μας. Έχει υποχωρήσει κατά 5% ο όγκος πωλήσεων. Αυτό είναι
λίγο ανησυχητικό, γιατί αρχίζω να διαβλέπω ότι καλύτερα είναι το 2022 παρά το 2023. Έχουμε 5% μείωση στην κατανάλωση, λέτε. 5% μείωση, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό για μένα, το 5%. Πέστε μου τώρα κάτι άλλο. Γιατί οι αυξήσεις στα εισαγόμενα τυριά είναι μικρότερες και μεγαλύτερες οι αυξήσεις στα τοπικά τυριά, στα εγχώρια τυριά τα ελληνικά? Προσέξτε, ό,τι σχέση έχει με τυρί και είναι αγελαδινής προέλευσης, ναι, και εγχώρια και εισαγόμενοι έχουν πέσει τιμές τους. Δεν έχουν πέσει. Δεν έχουν πέσει. Γιατί όταν βλέπω η γραβιέρα κάνει 18, 19, 20 ευρώ το κιλό, δεν έχουν πέσει. Ναι, ναι. Εγώ είπα αγελαδινής προέλευσης. Α, αγελαδινής είπατε. Αγελαδινής, ναι, ναι, το τονίζω αυτό. Ναι. Η γραβιέρα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καλά το είπατε, και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή δεν υπάρχει πρώτη ύλη το γάλα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε και θα βελτιωθεί και εκεί η τιμή τους, αλλά λευκά τυριά, ή μάλλον να πω η φέτα, που είναι η ΠΟΠ, πιστοποιημένη προέλευση όπως λέμε, παραμένει σε ακριβά επίπεδα. Σε ακριβά ναι, και ανέβει, έχει πάει 15-16 ευρώ το κιλό. Έχουν μειωθεί, μπράβο, τα γαλακτονικά όλης της πτήσεως, είτε γιαούρτια είτε γάλατα, τα οποία είναι προέλευση του αγελαδινού γάλακτος, και ειδικά δύο μεγάλες εταιρείες ελληνικής προέλευσης έχουν προβεί και σε μειώσεις από 10-15%. Αντίστοιχα, δεν έχουμε δει αντίστοιχες μειώσεις στα εισαγόμενα. Και επίσης, σύμφωνα με αυτά που βλέπω και σύμφωνα και με τη δεύτερη μου ιδιότητα στον επαγγελματικό μου κλάδο, επειδή παρακολουθώ τις τιμοληψίες που δίνουν οι πολιτικές εταιρείες, έχουμε και μια μείωση 3% στα τοπικά χαρτικά προϊόντα. Δηλαδή, υπάρχουν και εδώ πέρα εταιρείες στην Κρήτη που παράγουν χαρτί και βλέπουμε μια μικρή όμως, κύριε Βαρδάκη, αλλά να το πούμε και αυτό, υπάρχει μια υποτίμηση. Παρά να βλέπουμε μια ανατίμηση ή μια σταθεροποίηση, κάποια χαράματα βλέπουμε πλέον υποτιμήσεις, έστω αν είναι και αυτές μικρές. Και βέβαια, αραβασιτόλιο, σπορέλαιο και πυρηνέλαιο, παρατηρούμε και εκεί μειώσεις αντίστοιχες γύρω στο 10%. Τώρα, αυξήσεις στα προϊόντα ειδικής ετικέτας. Βλέπω μεγάλες. Από το εδαπορέτο γάλα ειδικής ετικέτας στα 50-54 λεπτά, τώρα έχει πάει 90-95 λεπτά. Ναι, είναι μόνο σε κάποια προϊόντα, δηλαδή δεν είναι όπως στα προϊόντα καθαρισμού, θα δείτε στα χαρτικά δεν είχαμε αντίστοιχες αυξήσεις. Σωστό είναι αυτό. Σε κάποιες πολύ λίγες περιπτώσεις είχαμε, όπως σε κάποια. Ναι, στα μακαρόνια για παράδειγμα, τα 52-53 λεπτά έχουν πάει στα 62 και στα 64 λεπτά. Ναι, ναι. Στα ειδικής ετικέτας. Μόνο στις κατηγορίες δημαρικά, αν δεν κάνω λάθος, και γάλα τα έχει. Στα άλλα προϊόντα δεν βλέπουμε αυξήσεις. Παρά μόνο τις λογικές ανατιμήσεις, ναι, το 3%. Δεν διαβλέπω δηλαδή κάτι που να έχει επηρεάσει τις ειδικές. Κάτι τελευταίο τώρα. Λέτε, λόγω της απομείωσης της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς, της μείωσης, στο 5%, οι βιομηχανίες ελληνικές των τροφίμων, τελευταίο ερώτημα, γιατί είστε φοβερά απασχολημένος, θα δούμε προσφορές στα ράφια, δηλαδή προσφορές 2-3 να πληρώνουμε τα 2, ή θα βλέπουμε να εξαφανίζονται σταδιακά για αυτές οι προσφορές λόγω της ακρίβειας? Όχι. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, μα ήδη θα σας πω και χαίρομαι που μου την κάνει αυτήν την ερώτηση. Τα τελευταία 1,5 χρόνια είχαμε χάσει τις προσφορές. Έτσι ακριβώς. Τις προσφορές, δηλαδή το 2-1, ή να βλέπαμε ένα προϊόν με στικεράκι με 0,20 λεπτά, αυτά τα είχαν χάσει. Ναι. Τώρα, λόγω, και ειδικά ξεκίνησα από ελληνικές εταιρείες, αλλά συγχωρέστε με, δεν μπορώ να πω, λόγω και της θεσμικής μου ιδιότητας, δεν μπορώ να πω, δυστυχώς, μια πάρα πολύ μεγάλη ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στα ζαχαροπλαστικές, στις παιδικές κρέμες ή στις σε τρόφιμα που είπατε τώρα τελευταία, βλέπουμε ότι δεν έχει κάνει καμία ανατίμηση. Δεν έχει προχωρήσει. Έχει μείνει σταθεροποιημένη στην αρχική της, στην βάση που έχει τώρα αυτή τη στιγμή τις τιμές, και δεν προέβη σε ανατίμηση μέσα στον χρόνο. Δηλαδή, εκτός αν προέβη σε ανατίμηση το φθινόπωρο του 2023 ή τέλος του 2023. Μέχρι τώρα όμως, που ενώ βλέπαμε τον Απρίλιο να έκανε η συγκεκριμένη εταιρεία, και είναι και μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία και πολύ έτσι εκλεκτή στον κόσμο και πολύ, να έχει και καλά μερίδια στην αγορά, δεν προχώρησε σε ανατιμήσεις. Αντίστοιχα, βλέπουμε ότι η ίδια εταιρεία αλλά και άλλες ελληνικές πολυεθνικές εταιρείες βγάζουν περισσότερες προσφορές με καλύτερη τιμή, με χαμηλότερη τιμή, δίνοντας ένα εκπτωτικό κουπόνι πάνω στο ίδιο το προϊόν ή προσφέροντας στα τρία προϊόντα το ένα θα είναι δώρο, χωρίς να λιώνει τη τιμή ή να ξεγελάει τη τιμή στο καταναλωτή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι
Πλέον και οι ίδιες εταιρείες έχουν αντιληφθεί την υποχώρηση αυτή, τρέμουν στη μη κατανάλωση των τροφίμων, άρα στέλνουν και οι ίδιες εταιρείες να δώσουν ένα παραπάνω κίνητρο στον καταναλωτή να τις προτιμήσει και να επιλέξει το χέρι του στο να πάρει το συγκεκριμένο προϊόν. Εν κατακλείδη συστήνεται λοιπόν από τα λεγόμενά σας όλους εμάς τους καταναλωτές να συνεχίσουμε το κυνήγι στο ράφι των σούπερ μάρκετ επιδιώκοντας μέσω της έρευνας τις καλύτερες τιμές. Ο σύμφωνος καταναλωτής, κύριε Βαρδάκη, έχει ξυπνήσει, έχει γίνει πάρα πολύ έξυπνος. Όμως καλά το είπατε και θα το πω και εγώ, ότι μπορεί ο κάθε καταναλωτής να τιμωρεί και συγχωρέσαμε για το βαρύ αυτό όρο τις εταιρείες ή ξένες εταιρείες, γιατί παρατηρώ ότι οι ξένες εταιρείες χωρίς να έχω κάποιο είδος σοβινισμού. Όχι, περιγράφει την πραγματικότητα. Ναι, παρατηρώ όμως, μα αφού έχω τα στοιχεία μπροστά μου, δεν μιλάω χωρίς στοιχεία, παρατηρώ ότι οι ελληνικές εταιρείες έχουν κάνει μεγάλο άγμα και είναι κάτι εθαρρυντικό. Είναι πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ εθαρρυντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί και 2 χρόνια που δίνω συνεντεύξεις περιέγραφα μια κατάσταση με την οποία και εγώ δεν ήθελα να είμαι σε αυτή τη θέση και να σας δίνω αυτές τις ειδήσεις. Μακάρι να μπορούσα να σας δώσω ακόμη πιο θετικές ειδήσεις. Mm-hmm. Δεν μπορώ όμως να πω και ανακρίβειες προς Θεού. Βλέπω όμως ότι έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από ελληνικές εταιρείες στο να βοηθήσουν περισσότερο τον Έλληνα καταναλωτή. Κάτι που δεν βλέπω αντίστοιχα να συμβαίνει στις πολυεθνικές ξένες εταιρείες. Κύριε Κανακαράκη, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή τη συνέντευξη και τα στοιχεία που μας παραθέσατε. Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη, και είμαι στη διάθεσή σας και μελλοντικά οτιδήποτε χρειαστείτε ή οποιαδήποτε οδηγίες θέλετε πάνω στο θέμα του εφοδιασμού, να σας τις δώσουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είστε πολύτιμος για όλους εμάς τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη, να είστε καλά.